Από την αρχή, νομίζω που ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε την κρισιμότητα του αγώνα. Όλη την εβδομάδα τα παιδιά δουλέψαν σωστά, προετοιμαστήκαμε νομίζω κατάλληλα. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο τα παιδιά, προσπαθήσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είχαμε 6 με 7 καλές ευκαιρίες με 2-3 και το δοκάρι του Μπόλη για να προηγηθούμε. Δεν είχαμε λίγο τύχη, θέλω να πω σήμερα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, έχουμε άλλα 3 παιχνίδια κρίσιμα. Θεωρώ ότι η ομάδα ακόμα έχει πολλές ελπίδες για να σωθεί. Βλέπουμε το μόνο παιχνίδι, το μάτσο με την Καρδίτσα. Πέρα από το ότι σε κάθε παιχνίδι θέλει η ομάδα και νίκη, έτσι. Σήμερα τη νίκη, την ισοπαλία, τι βόλευε την Βέρεια, το βάλω έτσι, σαν βόλευε. Γιατί ούτε ικανοποιημένοι, αλλά είμαστε, είμαστε η Βέρεια. Ήσασταν. Είμαστε η Βέρεια και παίζουμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Τη νίκη χρειαζόμασταν για να περάσουμε μακεδονικό. Και η Ηρακλή Λάρισας μας πέρασε χθες. Και η ισοπαλία δεν θεωρώ ότι μπορεί να μας βολέψει, μπορεί και όχι, δεν το ξέρουμε. Αλλά ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, καλό είναι να μην το χάνεις. Θεωρώ ότι και ένας βαθμός μπορεί να μας βοηθήσει. Απλά δυσκολεύουμε το έργο μας. Θεωρώ ότι είναι τρεις τελικοί και πρέπει να κάνουμε 9 βαθμούς για να σωθούμε. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα αξίζει να σωθεί. Τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ. Σήμερα παλέψανε σε αντίξιες συνθήκες για την εποχή και λόγω ζέστης που είχε σήμερα. Συνεχίζουμε αύριο προπόνηση και βλέπουμε το μάτσο με την Καρδίτσα. Okay. Εντάξει.